Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ τώρα εγώ θα σας δείξω, έχω πλέξει το κομμάτι, το δεύτερο, εντάξει, να το, και τώρα πρέπει να κάνουμε γύρω γύρω τα άριχτα. Θα σας δείξω πώς γίνονται τα άριχτα στις γωνίες, με το πράσινο. Εγώ θέλω να το κάνω πράσινο. Λοιπόν, κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Εδώ είμαι στην αρχική αλυσίδα, να σας δώσω να καταλάβετε. Αυτό εδώ πέρα είναι τα πρώτα 45 άριχτα που είχαμε κάνει, εντάξει. Φτάνω στο πρώτο τελευταίο. Μόλις φτάσω εδώ στη γωνία, κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και άλλο ένα. Λοιπόν, και τώρα είμαι εδώ που είναι η αλλαγή των χρωμάτων και η πλέξη είναι έτσι όπως τη βλέπετε εδώ πέρα που έχουμε αλλάξει τα χρώματα. Λοιπόν, η βάση μας έχουμε πει ότι έχει 34 με 35 άριχτα πόντους. Εντάξει, οπότε θα υπολογίσουμε και αυτό εδώ πέρα να μας βγούνε τόσο. Το οποίο όσο κάνουμε από την πάνω πλευρά πρέπει να είναι και από την κάτω πλευρά. Γιατί στα πλάγια δεν μας πειράζει γιατί είναι ήδη η πόντη 45 η αρχική. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Έχω μπει εδώ. Μετά θα κοιτάξω να μπω εδώ. Δεν θα μπω εδώ που είναι τρύπα μεγάλη, θα μπω κάπου εδώ. Και μετράω. 2. Μετά θα μπω εδώ. 3. Κάπου εδώ. 4. Εδώ. 5. Εδώ μέσα. 6. Και θέλω να πετύχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ούτε να μου μαζεύει, ούτε να μου ξεχυλώνει, ούτε να έχει τρύπες. Συνεχίστε μέχρι εδώ και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος. Εδώ είναι ο τελευταίος μου πόντος. Τη γωνία. Όπως βλέπετε εδώ έχω αυτό το κορδόνι από το τελείωμα του κίτρινου, οπότε το πιάνω με το χέρι μου εδώ πίσω, έτσι, το κρατάω εδώ με τα δυο μου τα δάχτυλα, έτσι, μπαίνω στο τελευταίο πόντο και το πλέκω και αυτό μαζί και είμαι ακριβώς στη γωνία και κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και στον ίδιο πόντο κάνω άλλο ένα. Και γυρίζω το πλεχτό μου, όπως βλέπετε, εδώ είναι που έχω ξεκινήσει. Γιατί έχω ξεκινήσει τη σειρά μου από τη μέση του πλαϊνού, του ύψους. Και έχω να καλύψω όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία είναι απλά άριχτα, δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Τώρα θα το πλέξουμε μαζί, έτσι. Κρατάω με τα δύο μου τα δάχτυλα το κίτρινο και πλέκω, εδώ είναι ένας πόντος που προσέχουμε να μην φάμε πόντο, εντάξει, εδώ, το βλέπετε εδώ πάτησα, αλλά εδώ κάτω υπάρχει κι άλλος ένας πόντος, τον οποίο τον προσέχω πάρα πολύ να μην μου ξεφύγει. Πατάω εδώ μέσα και πλέκω μαζί, έτσι. Πλέκω συγχρόνως και το κίτρινο από πίσω. Και κάποια στιγμή θα το αφήσω, με τη βελόνα μου θα το πάω μετά κάπου στο πλεχτό και θα καλυφθεί με τη φόδρα, έτσι, γιατί αυτό θα φοδραριστεί και επειδή είναι μεγάλη τσαντούλα, εγώ θα βάλω και στις δύο μεριές τσέπες, γιατί έχει ύψος και θα βάλω και στις δύο πλευρές. Στη μία θα έχω φερειπίν το κινητό μου, τα κλειδιά μου, στο άλλο θα έχω το πορτοφόλι, τα κραγιόν. Ξέρετε εσείς. Αυτό το πράγμα να ψάχνουμε μέσα στις τσάντες και να γίνεται ένας χαμός, υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί, να γίνουν οι τσέπες. Λοιπόν, συνεχίζω. Το βλέπετε.
Δεν πρέπει ούτε να μας διπλώνει ούτε τίποτα. Θα γίνεται ένα φυσιολογικό πλεχτό. Είμαι εδώ και αφήνω το τελευταίο πόντο. Αυτό εδώ. Όχι, το μπλέκω κι αυτόν. Το μπλέκω κι αυτόν. Βλέπετε πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός είναι ο αρχικός μου πόντος εδώ. Αυτός εδώ είναι ο αρχικός μου πόντος. Ένα άριχτο και έχει πάρει αυτή την κλίση. Λοιπόν, τώρα τι κάνω. Με το κοπίδι που μου κάνανε δώρο τα κόστ στο Χάντιμπραντ, η αγαπημένη μου Έφη. Έχω και τα τυχερά. Το κόβω. Το τραβάω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν μετράει απόδοση, το βλέπετε ότι έχει πάρει αυτή την κλίση. Οπότε, πάμε στο δίπλα, βάζω το βελονάκι από την πίσω πλευρά, το τραβάω, και εδώ, από την πίσω πλευρά, βάζω το βελονάκι, τώρα είμαι και ανάποδα, έτσι εδώ, το πιάνω, το κλείνω και μου έγινε η σειρά μου η οποία δεν ξεχωρίζει πουθενά, έτσι. Και από πίσω μετά θα το πάρω με τη βελόνα ή με το βελονάκι μου. Χρειαζόταν ένα πιο μικρότερο βελονάκι. Εδώ κάνω έτσι, το κάνω έτσι. Αυτό ήταν. Εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα τα καίμε με τον αναπτήρα. Θα γίνει, θα φωδραριστεί πρώτα. Θα μπει η τσεπούλα που είναι απαραίτητη. Έτοιμο το καπάκι μου. Να το. Εδώ. Και τώρα, να σας δείξω κάτι άλλο που έχω κάνει. Εδώ. Βλέπετε ότι γίνεται αυτή εδώ η γραμμούλα. Πώς το έχω κάνει αυτό. Όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει τους αρχικούς πόντους με το καφέ, το τελείωμα το έχω κάνει με λαδί και την κλωστούλα που το έχω περάσει εγώ το έχω κάνει με το χρυσό κίτρινο. Και μου έχει γίνει αυτή εδώ η τσακπινιά, ας πούμε, έτσι, ή όπως θέλετε πέστε το. Έχει γίνει ένα σχέδιο επάνω στο σχέδιο. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και τώρα. Σας το δείξω. Παίρνω το χρυσό κίτρινο, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Και ό,τι χρωματισμό πάρετε, να σας πω την αλήθεια, θα προτιμήσω να έχετε βάλει και αυτό μέσα. Λοιπόν. Έχω ξεκινήσει από εδώ, από εδώ, έχω αφήσει τα τρία αυτά εδώ, έχω ξεκινήσει από εδώ, οπότε πρέπει να ξεκινήσω από εδώ, έτσι. Το βάζω εδώ, έτσι, στην έξω μεριά του πόντου, παίρνω το κομμάτι αυτό, παίρνω την έξω πλευρά του πόντου, εδώ, και με το κίτρινο αρχίζω και το περνάω. Όπως ξέρετε, εγώ αντιπαθώ τη βράψιμο, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση την ένωση εγώ να την κάνω με τίποτα άλλο εκτός από το βελονάκι μου, έτσι. Παίρνω τη μέσα πλευρά του καφέ, τη μέσα πλευρά του πράσινου και τα κλείνω με βουβό με το κίτρινο. Μέσα καφέ, πράσινο, κίτρινο. Και αυτό θα με πάει γύρω γύρω. Αφού έχει φωδραριστεί, έχουμε πει, έτσι. Απλά τώρα είναι έτοιμο και σας δείχνω πώς θα το στήσουμε. Πώς έχω στήσει το άλλο. Και έχω κάνει και αυτή την τριχρωμία
Εντάξει, άνοιξη έρχεται, να δώσουμε λίγο περισσότερο χρώμα. Αυτό κάνω, αυτό είναι το σχεδιάκι μου. Θέλω να τολμήσετε να βάλετε δικά σας χρώματα ή αν διαλέξετε τα ίδια χρώματα, προσπαθήστε να κάνετε δικούς σας συνδυασμούς. Όπως είδατε, εγώ το πρώτο κομμάτι με το δεύτερο κομμάτι δεν το έκανα ίδιο και σας, για να έχω δύο όψεις στην τσάντα μου, να, άμα θέλω να είναι κάτι πιο ανοιχτό, να το φοράω αυτή μια μεριά πιο σκούρο από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας δείξω παρακάτω, αυτό θα πάει γύρω γύρω, έτσι. Αυτό εδώ κάτω πρέπει να πάει εδώ και αυτό εδώ, εδώ. Δεν τα βγάζουμε. Στείνεται. Αυτή θα είναι, αυτή την άλλη πλευρά, αυτή θα είναι η τσαντούλα. Η μία η πλευρά της θα είναι αυτή και η άλλη πλευρά της είναι αυτή. Δεν ξέρω ποια σας αρέσει περισσότερο. Εγώ ανάλογα με τη διάθεσή μου και τα ρούχα μου θα φοράω πότε τη μία πλευρά, πότε την άλλη. Τώρα, όσον αφορά το κλείσιμο, μία ιδέα είναι να πλέξετε μία γλώσσα και να την κλείνετε με τα ίδια χρώματα. Η άλλη ιδέα που μάλλον θα την προτιμήσω εγώ είναι εδώ στη μέσα πλευρά θα σηκώσω πόντους, εδώ κάτω σε αυτή εδώ τη σειρά θα σηκώσω πόντους με το πράσινο χρώμα ή με το καφέ και θα πλέξω δύο δάχτυλα όλο άριχτα. Το ίδιο θα κάνω και σε αυτήν εδώ την πλευρά, δύο δάχτυλα όλο άριχτα, εδώ πάνω, δύο δάχτυλα όλο άριχτα και θα ράψω ένα φερμουάρ και θα το ανοιγοκλίνω με φερμουάρ. Η άλλη λύση που και αυτή είναι πολύ ωραία, αν η Κατερίνα στο Handybrand έχει φερμουάρ το ίδιο χρώμα με τρυπούλες, θα προτιμήσω αυτό για να έχω ένα ολοκληρωμένο σετ. Θα πάω την Τρίτη και θα δω. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Θα χαρώ πολύ να δω τις προτάσεις σας, οι οποίες μπορεί να είναι καλύτερες από τις δικές μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να βάζετε τη φαντασία σας να δουλέψει. Ευχαριστώ την Κατερίνα και το Handybrand, ευχαριστώ τα κορίτσια, την κυρία Νανά και την Έφη που διαλέξανε τα χρώματα και αυτό το kit θα το ονομάσω kit Νανά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.